Οι επικοινωνιακοί χειρισμοί της κυβέρνησης φταίνε τελικά και όχι η φωνική ανοργανωσιά της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού εκείνη την τραγική μέρα της 23ης Ιουλίου, όταν 102 συνάνθρωποι μας κάηκαν ζωντανοί. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο Υπουργό Υποδομών και υποψήφιο στην Ανατολική Αττική Χρήστο Πίτζης στην εκπομπή online. Άλλο ε, η επιχειρησιακή κατάσταση όταν υπάρχει το συμβάν και άλλο μετά στην αντιμετώπιση του στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Και άλλο η επικοινωνία. Γιατί ο κύριο Τσίπρα είπε στην επικοινωνία ουσιαστικά ότι ο βαθμό είναι πολύ κακό επικοινωνία. Ναι. Έτσι πιστεύω και εγώ γενικότερα, όχι μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ότι στην επικοινωνία δεν τα πηγαίνουν καλά. Στην επικοινωνία δεν τα πηγαίνουν καλά για πάρα πολλού λόγου. Μήπως... Λοιπόν. Χθε ο Πρωθυπουργό σε συνέντευξή του είπε ότι δεν τον ενημέρωσαν για νεκρού επειδή στο συντονιστικό τη πυροσβεστική κατά τη διάρκεια τη σύσκεψη υπήρχε κάμερα σε ζωντανή σύνδεση. Εκείνη λοιπόν την ώρα το μόνο το οποίο είχα α, ως φήμη είναι ότι α, υπάρχει πιθανότητα, υπήρχε πιθανότητα για α, έναν ή δύο α, ανθρώπους οι οποίοι από αναθυμιάσεις είχαν χάσει ζωή τους. Και αυτοί που ήταν στο τραπέζι, ακριβώς επειδή ευνηδιάστηκαν με την ύπαρξη της κάμερας και της ζωντανή σύνδεσης παγώσανε και δεν μου είπαν τίποτα εκείνη την ώρα. Όταν έφυγε η κάμερα τους λέω γιατί είστε έτσι, τι έχει γίνει, πείτε μου και μου λένε ότι ξέρετε, πρόεδρε, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε περισσότερους νεκρούς. Η πυρκαγιά στο μάτι είναι η δεύτερη πιο φωνική του 21ου αιώνα μετά τις πυρκαγιέ της Αυστραλία το 2009. Αλλά ακόμη και τώρα, ούτε μία συγγνώμη